Πόσους νόμους θέλουμε στην Ελλάδα? Πολύ περισσότερους από όσους έχουμε ψηφίσει. Ένας νόμος, έχω ξαναπεί στο παρελθόν, που να επιβάλλει να εφαρμόζονται οι λοιποί, δεν υπάρχει. Ο καθένας απόσχει και δεν τιμωρείται. Δεν του επιβάλλεται τίποτα όταν προκαλέσει το μέγα κακό. Υπάρχει ο νόμος του 49.08 του 22 που επιβάλλει 2 χρόνια φυλάκιση σε όποιον εισέλθει σε γήπεδο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζατε καθόλου. Έχει έκτοτε του ψηφίσματος του νόμου αυτό. Έχει εφαρμοστεί. Γιατί ακούω, διερευνώ τόσες μέρες κι εγώ, ότι η Θάτσερ τα πέτυχε όλα. Αν το πολυδιερευνήσεις, δεν είναι ακριβώς τη Θάτσερ, γιατί ήθελε με ταυτότητες ειδικές να μπαίνουν, γιατί νόμιζε ότι εκεί στα γήπεδα πηγαίνουν όσοι, ας το πούμε σαν ανεγκέφαλοι, θυμάμαι πώς ακριβώς το είχε χαρακτηρίσει, αλλά σημασία έχει ότι ένας λόρδος διέσωσε την κατάσταση, δικαστής, λόρδος και ένας δισεκατομμυρίουχος που συνέπρεξε, ούτως ώστε να καταλάβουν οι Άγγλοι, αφού είχαν αποκλειστεί ένα τεράστιο διάστημα, ότι είναι επικερδής η επιχείρηση του ποδοσφαίρου και πρέπει πάρα αυτά να διασώσουν. Μην ξεχνάμε δεκάδες νεκρούς που συνεθλίβησαν από ένα τοίχο που έπεσε. Ότι θα είχαν διασωθεί 59 από τους 96 αν ήταν μέσα τα ασθενοφόρα. Τι μας θυμίζουν όλα αυτά. Την περίπτωση του Άμυρου Νιχάλη προημερών. Ο φίλος του βρήκε ένα ασθενοφόρο ιδιωτικό. Γιατί οι αστυνόμοι δεν άφηναν να εισέλθουν με ασθενοφόρο, δεν άφηναν τίποτα. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα είναι άπαντες αναγκέφαλοι. Ποιος θα δράσει κέρια? Και μας έρχονται στο νου όλα όσα έλεγε ο απερχόμενος αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Κούμας. Επαληθεύτηκε. Διαδιθυράμβου. Τον εγκομιάζω πλέον ότι έλεγε την αλήθεια. Έλεγε την αλήθεια σε όλα. Και ως φαίνεται οι εκάστοτε ηθήνοντες θα θέτουν τους θόκους τους υψηλούς, αυτούς που δεν επιδιώκουν με ήθος το διαφανές, αλλά που εξυπηρετούν τα ημισκότεινα και κατασκότεινα περιβάλλοντα. Και η δημοσιογραφία πάντες θυμούμε θα ότι για να παραδώσει ο εις τον άλλον, στον κύριο Λάζαρο Μαυρόπουλο, ούτε που υπήρξε κάλυψη, γιατί σου λέει θα ξανανοίξει το στόμα του ο Σκούμας και δεν θα μας ξεπλένει τίποτα. Περιττό, θα ανατρέξετε στα ρεπορτάζ παρελθόντα του τι έλεγε. Περιττό να αναφέρω ότι περιέγραφε και από εποχή ΣΥΡΙΖΑ, υπουργού τότε, τουλάχιστον άνω του ημίσεως πληθυσμού πυρετούντων στην ελληνική αστυνομία είχαν διαπλακεί, είχαν συνυφανθεί με το έγκλημα σε όλες τις εκφάνσεις. Είναι έτσι και κανένας δεν έδωσε λύση. Γιατί πάμε ακριβώς στην αστυνομία, γιατί τώρα τι περιμένει και ο κύριος Μαυρόπουλος? Να φύγουν κάποιοι υφισταμενοί του ακόμη για να καθαρίσει περισσότερον η εικόνα του. Άπαντες ευθύνονται
από πάνω πρώτα. Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι, έλεγε ο λαός. Μα έτσι είναι. Τι επιτηρείς, τι υποπτεύεις, τι διερευνάς, τι προλαμβάνεις. Ενημερώνεσαι, το προλαμβάνεις, να δίδεις εντολές. Εντολές που να τηρηθούν. Να τηρηθούν. Ρίσος και διαρροπάλου, ας πούμε και έτσι. Σημασία έχει ότι έγινε μια εισβολή. Μια εισβολή που δεν είχε προηγούμενο. Και δεν, τώρα, τι να μας λένε, τους διένυμαν σε 16 φυλακές. Μέχρι να ξεχαστεί το ζήτημα. Ακόμη δεν βρήκαν τους κυρίους ενόχους. Εντάξει, θέλει ενδελεχή έρευνα να διασταυρωθεί. Έχουν αγριέψει και από την άλλη χώρα άπαντες. Τους ηθήνοντές τους ως κάτω-κάτω. Υπάρχουν και δικηγόροι εκεί που θα φέρουν τα μαύρα, θα τα εμφανίζουν άσπρα. Και εδώ ηρωποιούμε τα θύματα για να υπάρξει κατευνασμός, να έλθει μια χαλαρότητα μετέπειτα, να ξεχαστούμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και ας ξυπνήσει ο λαός. Και ας ξυπνήσει ο λαός, όχι όταν είναι πολύ αργά, όπως παράδειγμα στις παραλίες. Γιατί για το ποδόσφαιρο έχει σημάνει προετών. Ότι εξέπνευσε όλο αυτό. Όλο αυτό δεν είναι καν οπαδική βία. Είναι ότι κάποιοι Ναζί με το μανδύα της οπαδικής βίας θα εισέλθουν, δεν θα τους ενοχλήσει κανείς, θα σφάξουν να το ευχαριστηθούν και θα πέλθουν ησύχως, αμέριμνοι, ανέμελοι